Εδώ είμαστε, με την άλλη όχθη που έλεγα και πριν. Από όλα αυτά που λέγαμε με τον κύριο Μπαλίν, η κυρία Έλενα Αντωνοπούλου, υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι σε αναστολή αυτό? Περιμένετε δηλαδή να ανανεωθεί, με την έννοια ότι έχετε κάνει αρκετούς αγώνες ως υποψήφια βουλευτής? Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο παλιοί και εντάξει, είμαστε αλλιώς. Δεν γυρίζουμε να κάνουμε τους υποψήφιους. Είμαστε πολιτευτές, έχουμε πάρει το χρήσμα του πολιτευτού, οπότε είμαστε, δεν είμαστε υποψήφιοι. Αυτό ήταν καρφί για κάποιους που λανσάρονται ως καινούργοι? Ναι. Γενικά, γιατί ξέρετε, πρέπει να τραβήξεις πολύ κουπί. Και δεν ξέρεις μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα γίνει. Ξέρετε πολύ καλά πώς κλείνουν τα ψηφοδέλτια, έτσι. Την παραμονή, κάποιοι που είναι σίγουροι δεν είναι, κάποιοι που μπορεί να μην είναι και το μαθαίνουν ξαφνικά. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν τα κόμματα. Στην Ελλάδα είμαστε και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, κύριε Πολύζο. Ναι. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Αδικούν ενίοτε και τα κόμματα? Αδικούνε. Αδικούνε και αυτούς οι οποίοι είναι νέοι υποψήφοι, επειδή τους κρατούν στο περίμενε, δεν έχουν ίσως και τον ίδιο χρόνο να προετοιμαστούν. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιος που μπαίνει για πρώτη φορά είναι ο αδικημένος. Βέβαια, γιατί δεν μπορεί να κάνει τώρα τον υποψήφιο και μετά να μην είναι. Είναι και λίγο άκομψο. Ναι. Εντάξει, αλλά από την άλλη, το κόμμα έχει και μια ρητορική ότι να τρέχεις για το κόμμα πρώτα και μετά για τον εαυτό σου. Υπάρχει και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Θέλετε να ξεκινήσουμε με F-16, θέλετε να το πιάσουμε ανάποδα, να πάμε στο συνέδριο? Γιατί είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος σας και μάλιστα αποκάλυψε ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει και οδηγίες στους δεξιούς περιφερειάρχες, που είναι η πλειοψηφία των περιφερειάρχων της χώρας, στις 13 περιφέρειες, να μην πηγαίνουν στα αναπτυξιακά. Εντάξει. Να μην νομιμοποιούν με την παρουσία τους. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Εντάξει, λίγο άκουσα τι είπε ο κύριος Μπαλής. Εδώ θα έλεγα καταρχήν να χαρακτηρίσω επίοικος τον κύριο Τσίπρα ως ο πιο επιτυχημένα και επιδέξια δίγλωσσος πρωθυπουργός που έχει περάσει. Άλλα λέει στην Ελλάδα, άλλα λέει στο εξωτερικό, και είδαμε και αυτή τη στιγμή μια στροφή τεράστια κατά το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας πολιτικός που στήριξε τη ρητορική του στο φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Βλέπουμε τώρα ότι συναντιέται με τον πρόεδρο μιας υπερδύναμης. Εμείς Αμερικανόφιλοι είμαστε, έτσι, εντάξει, εγώ προσωπικά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πάντα φίλοι μας ήταν οι Αμερικανοί, αλλά έχω χωρίς την... Χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κοίτα, αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γεωπολιτικά βρίσκεται σε μια καλή περίπτωση, πιο ευνοϊκή από άλλες φορές, κύριε Πολύζο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω, εγώ ζήτησα να γραφεί κάτω από το όνομά σας αυτό που βλέπετε στην οθόνη απέναντι. Ναι. Γιατί είπα ότι θέλουμε να δώσουμε και μια άλλη διάσταση. Ναι. Επειδή λοιπόν είστε διεθνολόγος, ναι, και παρακολουθείτε, αφήστε τις σπουδές σας, αυτές έγιναν πριν χρόνια, αλλά το παρακολουθείτε. Δεν το συζητώ. Ό,τι γίνεται διεθνώς, πόσο μάλλον στη γειτονιά μας. Ναι, βεβαίως. Ξέρετε πόσο αυτά μεταβάλλονται? Με τι ταχύτητες μπορούν αυτά να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη? Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, στην διεθνή πολιτική... Εμείς λέμε συνέχεια για την περίπτωση μιας ιστορίας που κόντεψε να σημάνει κήρυξη πολέμου με τη Ρωσία και σε ένα μήνα φωτογραφίζονταν, συναντιόντουσαν με τον πρόεδρο Πούτιν, ο Ερντοάν, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, γιατί η διεθνής πολιτική δεν είναι ποτέ στατική, και στην διεθνή πολιτική δεν είναι μόνο οι προθέσεις, αλλά είναι τα πραγματικά συμφέροντα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν πάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και βλέπουμε μια κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ακούμε να ανακοινώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κλείστηκε μια συμφωνία στην οποία θα δημιουργηθούν αμερικανικές θέσεις εργασίας. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο μόνος κερδισμένος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι επιτυχάνει να πουλήσει εντός εισαγωγικών οπλικά συστήματα, τέλος πάντων, αναβάθμιση αυτών των F-16. Τώρα, απ' την άλλη, εγώ έχω και ενστάσεις γιατί δεν αγοράζουμε καινούργια F-35 και πρέπει να αναβαθμίσουμε τα F-16. Θα εξήγησε. Είναι πρόεδρος στην Επιτροπή ο κύριος Μπαλής. Εντάξει, λοιπόν. Και είπε ότι η συζήτηση έγινε, δεν ήταν ευνηδιασμός, ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα όταν τα συζητούσαν. Ότι δεν έχουμε τα λεφτά για να αγοράσουμε F-35, ότι πάμε να επιστραφεί ένα μέρος, θα είναι δηλαδή και η ελληνική βιομηχανία άμυνας και πάει λέγοντας. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να γίνει μια ενημέρωση στη Βουλή, όπως πολύ σωστά ζήτησε η Νέα Δημοκρατία. Είπε όμως ότι στην Επιτροπή τα είπαν με λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, άλλα υπογράφουμε. Γιατί μπορεί να είμαστε μπροστά στις κάμερες να κάνουμε κάποιες συμφωνίες, αλλά από πίσω
Τη βλέπετε θολή την υπόθεση. Δεν ξέρω. Δεν σας αρέσει πάντως. Δεν μου αρέσει. Λένε δεν υπάρχουν μίζες. Και ποιος εγγυάται ότι δεν υπάρχουν μίζες. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Και αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη, γιατί δεν είναι από τους πολιτικούς που συμφωνώ, αλλά είδατε τι είπε σήμερα. Δεν έχουμε ανταλλακτικά για ασθενοφόρα. Έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Όταν λοιπόν μια χώρα η οποία βρίσκεται σε τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα υπογράφει μια συμφωνία για 2,4 δις, εντάξει, είναι και λίγο προκλητικό. Βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης. Έτσι, είναι ένα θέμα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να αναβαθμίσουμε τα οπλικά μας συστήματα. Τώρα, τα F-16, τώρα να θυμίσω, κύριε Πολίζο, δεν είμαι βέβαια ειδική του αντικειμένου, αλλά γνωρίζω κάποια πράγματα. Τα F-35, τα οποία έχει η Τουρκία, ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει και εργοστάσιο στην Τουρκία, έτσι, γιατί η Τουρκία, ό,τι όπλα κάνει, ζητάει να συμμετέχει και αυτή στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Δεν είδα να συζητήσουμε καλά, αυτό, κάτι. Αυτό, αν το λέτε, βαραίνει εσάς που δεν το κάνατε τόσα χρόνια. Εντάξει, δεν είναι εσείς εύκολο. Εσείς ήσασταν. Μην το βάλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι και τον πυροβολούμε για όσα δεν έγιναν και όλα τα προηγούμενα εμείς χρόνια. Το μερίδιο, για το κακό δημόσιο, για το ότι δεν έχουμε κι εμείς απαιτήσει στις συμφωνίες με ένα εργοστάσιο σύγχρονο, ωραίο, μεγάλο να συμμετέχουμε κλπ. Βεβαίως, αλλά παίρνει η Νέα Δημοκρατία το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε και ένα Πασόκ στην εξουσία με μεγάλο κρατισμό, έτσι, και με θέσεις υπέρ του δημοσίου. Και εγώ δεν θέλω να σας πω ότι και στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι εντός εισαγωγικών κακοί συνδικαλιστές ήταν τροχοπέδι σε ό,τι προσπαθούσε να περάσει. Άντε, για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, και έχει ονοματικό. Που έχετε άλλον ηγέτη, αν θα τα αλλάξετε. Εντάξει. Όλα αυτά. Ο ηγέτης αυτός νομίζω άφησε τις άριστες εντυπώσεις τώρα στις Βρυξέλλες. Έτσι, που πήγε στο διήμερο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έδωσε προτάσεις. Και οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι άλλες από στην την ανάπτυξη του ιδιωτικού. Μα είναι ο ιδιωτικό τομέα. Μα κύριε Πολίζο, η Νέα Δημοκρατία έχει ιστορία. Δεν ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Είναι ένα φιλελεύθερο ευρωπαϊκό κόμμα που προσανατολισμό είναι. Μα είδατε όμω τι είπε και ο κύριο Μπαλή. Ότι λέει δεν θέλαν την προηγούμενη αξιολόγηση επί Μητσοτάκη, γιατί την είχε συνδέσει ο ίδιο ο Μητσοτάκη με τι απολύσει. Κοιτάξτε τώρα. Για του δημοσίου υπαλλήλου. Ναι, ακούστε να δείτε. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε μαζί ότι όλοι οι δημόσιοι. Καταρχήν, γιατί δεν θέλουν κάποιοι την αξιολόγηση. Α, μην το λέτε σε μένα, γιατί μου ανάβουν τα λαμπάκια με αυτό το δηλαδή, θέμα. Δηλαδή, όταν δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μην πρέπει να αξιολογήσει συνέχεια και ένα δημόσιο υπάλληλο να μην αξιολογείται. Δεν το καταλαβαίνω τη στιγμή που αποπληρώνεται και από χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι καυτή πατάτα το θέμα δημόσιο. Όχι, δεν είναι. Δεν θα πω ότι για όλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε είναι τόσοι πολλοί. Καταρχήν δεν ξέραμε πόσοι είναι. Έτσι, έγινε καταγραφή, δεν ξέραμε πόσοι είναι. Υπήρχε ένα αλαλούμ, δεν ξέραμε πόσοι είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι. Κάποιος αποδίδει, κάποιος αποδίδει λιγότερο. Υπήρχε έτσι ένα αραλίκι, θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικού. Αστειεύεστε, εννοείται. Και ακόμα και σήμερα υπάρχει, κύριε Πολίζο. Γιατί να μην αξιολογούνται λοιπόν κάποιοι. Κάποιοι οποίοι δουλεύουν και έχουν συνείδηση της δουλειάς που κάνουν, γιατί να μην αμείβονται καλύτερα ή να μην έχουν κάποιες προαγωγές από κάποιον ο οποίος είναι τεμπέλης εντός εισαγωγικών. Για ποιο λόγο, σε όλα τα μέρη του κόσμου παντού συμβαίνει αυτό. Τώρα, δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση που μου είπατε για τους περιφερειάρχες. Κάνουμε όλο συνέδρια και αναπτυξιακά συνέδρια και όποιος λύση σκέφτεται, δεν σκέφτεται. Εγώ, εντάξει, έγινε ένα περιφερειακό αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο στη Λάρισα. Το ζητούμενο ποιο είναι. Ότι πώς ζητάμε να επενδύσουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις όταν η φορολογία είναι στα ύψη, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δυσβάσταχτες και όταν είναι τροχοπέδι όλο αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική οικονομία σήμερα. Και εννοείται, δηλαδή είδατε τι έγινε επάνω με την Ελντοράντο. Δηλαδή, από τη μια θέλουμε επενδύσεις, από την άλλη κοιτάμε να τις διώξουμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνει αηφόρος ανάπτυξη. Δηλαδή, τι θα πει αηφόρος ανάπτυξη, γιατί ξέρετε, έχουμε ζαλίσει και τον κόσμο με διάφορους όρους. Τι θα πει αηφορία. Τι θα πει αηφορία, ότι κάνεις επενδύσεις, υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος επενδύει, αλλά με όρους περιβαλλοντικούς, δηλαδή φιλικούς προς το περιβάλλον, με όρους αηφορίας. Αυτό θα πει. Λοιπόν, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή, άκουγα τώρα τον κύριο Μπαλή, έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να επενδύσουμε και στην περιοχή μας, αλλά όχι με μεγάλα ξενοδοχεία κτλ. Γιατί, για ποιο λόγο, να μην έρθει. Αλλά πού να γίνουν τα μεγάλα ξενοδοχεία, έστω, αυτή η επένδυση στον Αλατά, γιατί που έχει βαλτώσει. Ναι.
Για ποιο λόγο, εφόσον εγώ θυμάμαι την ξεκίνησα όταν ήταν νομάρχης ο κύριος Πρίντζος. Είχαμε πάει στη... Μιλάμε τώρα το πάλε ποτέ. Μιλάμε εποχές 2002. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο επίμονη... 15 χρόνια πριν. Μα θέλω να σας πω που επιμένουν οι άνθρωποι. Ναι. Είναι μακράς ορίμανσης. Για ποιο λόγο, δεν θα δημιουργήσει συγκεκριμένη επένδυση θέσης εργασίας στην περιοχή. Θα τους έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες, θα υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι. Πώς γίνονται αυτά στην Κύπρο, παντού. Σε περιοχές ανάλογες και όπως τις δικές μας. Δηλαδή, μην είμαστε υπερβολικοί και όλα για το περιβάλλον. Πρέπει να ζήσει και ο κόσμος, πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και ειδικά στο νομό μας, που τα ποσοστά ανεργίας, κύριε Πολύζο, είναι διπλάσια, έτσι, και από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένας λόγος παραπάνω, να όλοι να αγωνιστούμε στο να γίνουν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της επίσκεψης. Γιατί εσείς, λέει η κυβέρνηση, ήσταν πολύ μίζεροι. Δεν ήμασταν καθόλου μίζεροι. Κάποια πράγματα, λέει, δεν ανακοινώνονται. Όπως, για παράδειγμα, τι συζητήθηκε για το Κυπριακό. Θα είχε χθες συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, θα του τα έλεγε. Κοιτάξτε. Η καλύτερη απάντηση, λέει, για τις σχέσεις με την Τουρκία δόθηκε με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Οβάλ Γραφείο. Λοιπόν, ακούστε, τα πάμε ένα-ένα. Δεν είμαστε καθόλου μίζεροι, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Γιατί με αυτή τη λογική, με όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει έξω, θα έπρεπε κάθε μέρα να καίμε κι εμείς μαγαζιά, να βάζουμε ανθρώπους να κάνουν φασαρίες. Βαρύ δεν είναι αυτό που λέτε. Μα όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Καθόλου βαρύ, διότι ο κόσμος στενάζει, οι συντάξεις συνέχεια κόβονται και δεν βλέπω κάποιος να διαμαρτύρεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στηρίξει την αντιπολίτευση και τη ρητορική της στο να πιέζει τον κόσμο να διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται μια καλόπιστη κριτική. Όσο μπορεί να είναι τέλος πάντων καλόπιστη. Όσον αφορά τώρα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχει αποδείξει πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζει, διότι δεν είναι το κόμμα πάνω από την πατρίδα, κύριε Πολύζο, αλίμονο. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Στο ταξίδι εγώ τώρα αυτό που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες είχα περισσότερες προσδοκίες. Όπως σας είπα και στην αρχή, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό οικόπεδο εντός εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν το οικόπεδο δεν το αξιοποιήσαμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, που είναι πολύ καλοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν άκουσα λοιπόν δημόσια ο πρόεδρος Τραμπ να δεσμευτεί στο ότι θα δοθεί κάποια λύση για το Κυπριακό, για το μεταναστευτικό, για το Σκοπιανό, όλα αυτά που είναι αγκάθια τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Το μόνο που άκουσα, όπως σας είπα και πριν, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, είναι ότι κλείσαμε αυτή τη συμφωνία και ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Αμερική. Αυτό είναι. Κρατάω μία επιφύλαξη, διότι τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν αμέσως και σας το είπα και στην αρχή, ότι δεν ξέρω τι υπόθηκε πίσω από τις κάμερες. Αλλά σαν πολίτη αυτής της χώρας και με την ενημέρωση που έχουμε, έτσι, αυτή την ενημέρωση που έχουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν είδαμε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο θα μας ενισχύσει. Εκείνο το οποίο μπορεί λίγο να μας χαροποιεί είναι αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ όσον αφορά το ενεργειακό. Έτσι, αφορά την Αλεξανδρούπολη, έτσι για τη Βόρεια Ελλάδα και πάλι αυτό ήξεις αφήξεις ουθνίξεις. Έτσι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά για το θέμα του φυσικού αερίου και ότι υπάρχουν προοπτικές να επενδύσουν οι ΗΠΑ, αλλά στη διεθνή πολιτική μιλάμε με πράξεις. Τώρα με το τι θα γίνει και το τι θα θέλαμε να γίνει. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Αντωνοπούλου. Και εγώ, να είστε καλά. Στο επανειδήν.